πάλι. Γλυκό πικρή σημερινή γεύση στα χείλη των χιλιάδων καρναβαλιστών του Ρεθύμνου, καθώς κάτω από άλλες συνθήκες οι δρόμοι της πόλης θα είχαν μετατραπεί σε μια απέραντη πίστα χορού στην κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Και μπορεί πέρυσι τέτοια μέρα να μην έγινε η μεγάλη παρέλαση, ωστόσο οι καρναβαλιστές το έδωσαν και κατάλαβε, μιας και στο Ρέθυμνο δεν είχε καταγραφεί ούτε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, μια πόλη που ονειρεύεται και πάλι. Θα παλέψουμε ενάντια στην κρίση, κι αυτό κανείς δεν θα μας το στερήσει. Φέτος όμως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική, με τους καρναβαλιστές να νοσταλγούν παλιές εποχές αλλά και τις δράσεις της καρναβαλικής περίοδου που προηγείται της κορύφωσης. Μας λείπει όλο αυτό, η παρέα, η δημιουργία, τα άρματα στις αποθήκες μεταξύ μας, όλοι τα παιδιά δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ένα κενό, τέλος πάντων. Το καρναβάλι για μας, όπως είναι γνωστό, σημαίνει πολλά. Στην κυριολεξία σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε το τερπνόν μετά το ωφελήμου. Πολύ ωφέλεια. Και κοινωνική και οικονομική και ακόμα και εκπαιδευτική. Και ευελπιστούμε όλοι ότι το 22 πια θα κάνουμε καρναβάλι και θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα χωρίς σταματημό. Το ρεθμιωτικό καρναβάλι που έχει ξεπεράσει έναν αιώνα ζωής, μόνο ο κορονοϊός κατάφερε να το φρενάρει. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή, ανακοινώνοντας και επίσημα φέτος την ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, δημοσιοποίησε ένα νοσταλγικό βίντεο με την ευχή για καλύτερες ημέρες. Βίντεο που παρουσιάζει με εξαιρετικά καλέσθητο τρόπο την κουλτούρα και τον πολιτισμό των ανθρώπων του Ρεθύμνου, στέλνει το μήνυμα να ξαναβρούμε όλοι το χαμόγελο που κρύβουν οι μάσκες και να το αποκαλύψουμε μέσα από τις αναμνήσεις μας. Μάλιστα, όπως λέει, σε μια χρονιά με απώλειες ας ξαναζήσουμε το δικό μας παραμύθι. Ας ελπίσουμε, ας ονειρευτούμε και πάνω απ' όλα να μένουμε ασφαλείς για να βρεθούμε ξανά και να μην λείπει κανείς. Το καρναβαλικό Ρέθυμνο λοιπόν και οι άνθρωποι του ανανεώνουν το ραντεβού με την Ξεγνιασιά και την Καλοπέραση για τον επόμενο χρόνο, με την υπόσχεση να επιστρέψουν όλοι πιο δημιουργικοί για ένα ακόμα καλύτερο ρεθυμνιώτικο καρναβάλι.